Γεια σας και πάλι. Σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσουμε την εφαρμογή Microsoft Whiteboard, ένας δηλαδή ψηφιακός καβάς ή ασπροπίνακας. Είναι μια δωρεάν εφαρμογή από την γνωστή εταιρεία και είναι διαθέσιμη για όλες τις εκδόσεις, δηλαδή υπάρχει σε έκδοση online, σε εφαρμογή ιστού, σε λήψη εφαρμογής για Windows, iOS ή και Android. Εγώ θα τη δείξω τώρα πώς λειτουργεί σε ένα tablet Android. Έχω ήδη εγκαταστήσει και για να τη χρησιμοποιήσουμε θα χρειαστεί να έχουμε ένα λογαριασμό Microsoft. Αν δεν έχετε ήδη φτιάξει είναι πολύ εύκολο να κάνετε έναν. Και στην αρχική σελίδα όπως βλέπουμε εδώ είναι οι διάφοροι ασπροπίνακες που έχουμε δημιουργήσει. Με το κουμπάκι εδώ νέο θα δημιουργήσουμε ένα καινούριο. Και είμαστε λοιπόν εδώ στο ψηφιακό μα καμβά, ο οποίο είναι κενό. Η λογική είναι παρόμοια με τι άλλε εφαρμογέ. Με το κουμπάκι εδώ κάτω δεξιά το συν προσθέτω. Ανοίγω δηλαδή την εργαλειοθήκη μου. Μπορώ να βάλω σημειώσει, τα λεγόμενα sticky notes. Και να γράψω κείμενο. Να πατήσω λοιπόν το OK και επιλέγοντας ένα αντικείμενο μπορώ να αλλάξω το χρώμα του να αλλάξω τη μορφοποίηση του κειμένου και διάφορα άλλα επίσης έχουμε διάφορα μολύβια και μαρκαδόρους με δεύτερο κλικ ανοίγω τις επιλογές για χρώμα και πάχος γραμμής με το εργαλείο αυτό μπορώ και επιλέγω πολλά αντικείμενα, αν θέλω για να τα διαγράψω για παράδειγμα. Επίσης έχουμε, εδώ είναι μια σβίστρα και έχουμε και άλλα αντικείμενα όπως κείμενο σκέτο να βάλουμε τα μπελάκια. Έχουμε επίσης διάφορα σχήματα. όπου μπορώ να βάλω και κείμενο πάνω στο κείμενο για να δούμε πώς γίνεται αυτό Α, έχουμε, βάζω κείμενο πάνω στο σχέδιο Μπορούμε επίσης να εισάγουμε εικόνες είτε από τη συλλογή μας ή να τραβήξουμε μια φωτογραφία με τη συσκευή μας. Ας εισάγουμε μια από την γκαλερή, τη συλλογή δηλαδή της συσκευής μας. και μπορώ να σύρω, να μετακινήσω την εικόνα όπως γίνεται συνήθως. Και διάφορα άλλα, έχουμε κάποια εικονίδια, κάποια πρότυπα έτοιμα ή ένα πλέγμα σημειώσεων, αν θέλω να βάλουμε πολλές σημειώσεις μαζί, κάνει ένα πλέγμα σημειώσεων και έτσι μπορεί να γράφει ο καθένας εδώ. Έχει δηλαδή πάνω κάτω την ίδια λογική και με το Jamboard, με το κουμπάκι εδώ τρεις τελίτσες Μπορούμε να κάνουμε εξαγωγή σε εικόνα, να αλλάξουμε το φόντο αν θέλουμε να βάλουμε άλλο είδος φόντου με πλέγμα και κάποιο άλλο χρώμα. Επίσης έχουμε εξαγωγή σε εικόνα και σημαντικό έχουμε την κοινή χρήση όπου παίρνουμε έναν σύνδεσμο. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε λοιπόν τη σύνδεση με το κουμπάκι εδώ, να αντιγράψουμε το σύνδεσμο. Αλλά προ το παρόν εδώ έχουμε μόνο σύνδεση ιδιωτική, δηλαδή όχι με δημόσια χρήση, που σημαίνει ότι όποιο έχει το σύνδεσμο θα πρέπει να έχει λογαριασμό Microsoft για να μπορέσει να συνδεθεί στον ασπροπίνακά μα. Αυτά λοιπόν για το Whiteboard, μια έτσι πολύ καλή και δωρεάν εφαρμογή για ψηφιακούς ασπροπίνακες.